Κατά κριτέα το επεισόδιο, σας ζήτησε συγγνώμη. Από εκεί πέρα έχετε βέβαια όλο το περιθώριο και το δικαίωμα να κάνετε σαν σύλλογο τη κίνηση που πρέπει να κάνετε. Αλλά να καταλάβετε ότι είναι και σε μια ψυχολογική φόρτιση που τον πιέζουν εδώ και μία εβδομάδα όλος ο Ντουνιάς εδώ στο Βόλο. Έχουν περάσει μόλις λίγα λεπτά από το σοβαρό επεισόδιο στο Ταμείο του Δήμου Βόλου, όταν ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας Χρήστος Στεφόπουλος επιτέθηκε στον Ταμείο του Δήμου με αφορμή διένεξή τους για τη χορήγηση ενημερότητας στον Δημοτικό Σύμβουλο. Λέω μέσα στους υπαλλήλους εκεί πέρα που υπάρχουν μάρτυρες. Δηλαδή με αυτή την ενημερότητα εγώ αύριο μπορώ να συμμετέχω σε κάποια δημοπρασία του Δήμου. Και τότε σηκώθηκε ο Ταμείας, μου άρπαξε την ενημερότητα από τα χέρια και την έσκησε. Εκεί ίσως να ξέφυγα παραπάνω, δηλαδή έκανα όντως και του ζήτησα συγγνώμη, έκανα μια κίνηση και εγώ να πάρω την ενημερότητα πίσω και έγινε αυτό το επεισόδιο. Όχι, προσπάθησα να τον εμποδίσω να σκίσει την ενημερότητα να πάρω τα χαρτιά. Τώρα εκεί πέρα ήταν ένα μικρό επεισόδιο, του ζήτησα συγγνώμη, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Σε παρακαλώ πολύ, είμαι υπηρεσιακός, δεν έχω να πω κάτι, σας παρακαλώ, τελείωσε, ζήτησε συγγνώμη ο κύριος, τελείωσε, δεν λήξαν για μένα το θέμα. Σαν να μην συνέβη. Σαφέστατε. Υπενθυμίζεται ότι η παράταξη της μείωσης μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει καταγγείλει ότι ο κύριος Στεφόπουλος έχει οφειλές προς το Δήμο με την ιδιότητά του μετόχου σε ομόρυθμη εταιρεία άνω των 82.000 ευρώ. Κατά συνέπεια πρέπει να εκπέσει το αξιώματός του. Δεν θέλω να κάνω κάποια άλλη δήλωση πάνω σε αυτό το θέμα. Κάποια στιγμή... Εγώ δεν επιμένω για τίποτα. Ναι, εγώ προσωπικά επιμένω ότι δεν χρωστάω. Το πρωτοφανές συμβάν χειροδικίας στο Ταμείο του Δήμου Βόλου προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών καταδίκασε την ενέργεια του Δημοτικού Συμβούλου. Άμεσα σε 5 λεπτά από την δημιουργία του επεισοδίου φέραμε τον ίδιο τον κύριο Στεφόπουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο, να ζητήσει άμεσα συγγνώμη, γιατί τέτοιες ενέργειες δεν μας εκφράζουν. Είμαστε μια δημοτική αρχή που ήρθαμε να βοηθήσουμε, να μπαλώσουμε πράγματα και όχι να δημιουργήσουμε προβλήματα. Έχουμε πολλά προβλήματα, είμαστε πραγματικά πολύ κουρασμένοι όλοι. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Απαράδεκτη η ενέργεια βέβαια του Δημοτικού Συμβούλου, κατακριτέα. Η υπηρεσία κάνει τη δουλειά της τυπικότατα και σύμφωνα με το γράμμα των νόμων. Για καλλιέργεια κλίματος τρομοκρατίας έκαναν λόγο οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που βρίσκονται επί ποδός και εξετάζουν τρόπους ώστε να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους με οργανωμένο τρόπο. Κανένας μα κανένας αιρετός δήμαρχος, δημοτική αρχή, αλλά και δημότης, γιατί αυτό έχει πολλές προεκτάσεις. Συνήθως η Δημοτική Αρχή γίνεται και παράδειγμα προς μίμηση προς τους δημότες. Δεν έχει δικαίωμα να απλώσει χέρι σε εργαζόμενο. Πριν λίγες μέρες έγινε ένα αντίστοιχο γεγονός στο Προμηθειών, όπου κάποιος προμηθευτής, ο οποίος δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα και του είπαν υπάλληλοι ότι δεν μπορεί να πάρει μέρος, όρμηξε στους υπαλλήλους κατά τον ίδιο τρόπο. Δεν ήταν Δημοτικός Σύμβουλος βεβαίως, έτσι. Όμως εδώ θέλουμε εμείς να καταγγείλουμε κάποια πράγματα. Όταν βγαίνει ο ίδιος ο Δήμαρχος και λέει στη ΔΕΙΑΜΒ προχθές στην σύσκεψη ότι οι υπάλληλοι είναι για κλωτσιές, θα έρθει ο καθένας εδώ και θα μας δείρει, παιδιά. Είναι κάτι πολύ επικίνδυνο για τους υπαλλήλους, για την ίδια την κοινωνία.